ένα καλό κομμάτι. Ποιος εδώ Γιώργο δεν είναι το στουδίο, ένα μπαλόνι που πιστεύω αντέχεις, ε. Okay, για να σε δω Γιώργο. Ο Γιώργος τώρα αυτή τη στιγμή μου θυμίζει τους χωριάδες που έχουν μαζευτεί εκεί και σκεφτόμουν πώς θα, τι πρέπει να έχει η καινούργια συσκευή της Samsung. Και ξεφουσκώναν όπως ο Γιώργος έτσι ακριβώς. Λίγο ακόμα Γιώργο, καλά τα πας. Ωραία. Ναι. Οκ. Okay. Θέλω να κάνεις και ένα κόμπο. Μια χαρά Γιώργο. Σκεφτόμουν λοιπόν, είχαν συγκεντρωθεί εκεί πέρα να πάμε. Έτσι να ανοίξουμε. Είχαν συγκεντρωθεί και σκάγανε και φουσκώνανε. Και σκάγανε και λέγανε κάπως έτσι πρέπει να είναι το καινούργιο γενικό για κοίτα το Γιώργο που σου φαίνεται ότι είναι καταπληκτικό, είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει σε κυκλοφορεί σε smartphone μέχρι σήμερα. Ξέρεις κάτι για τις καινούργιες λειτουργίες? Δεν είναι καλή κάμερα, είναι καταπληκτική κάμερα. Το υποτιμούμε έτσι. Η κάμερα του λοιπόν είναι μια έξυπνη κάμερα. Γιατί τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή την κάμερα? Καταρχήν έχει μηδενικό αρνηγό προς να κλείσει. Με λίγα λόγια, το που πατάμε έχει κρατήσει κατευθείαν φωτογραφία. Επίσης, αν τη βάλουμε στη λειτουργία συνεχώς λήψης, μας θα πάει μέχρι 20 φωτογραφίες συνεχόμενες. Μπορούμε να επιλέξουμε την καλύτερη λήψη και να μας τραβήξει 8 φωτογραφίες από τις οποίες 8 θα διαλέξει την καλύτερη, best photo, όπως λέγεται. Είναι 8 MP, τραβάει Full HD, 1920x1080. Έχω μείνει άναυος, έχει τόσο πολλά χαρακτηριστικά που μου τέλειωσε, θέλω να τα λέω. Η μπροστινή κάμερα αυτή που μας βλέπει εμάς έχει ένα καταπληκτικό χαρακτηριστικό, γιατί είναι εκτός από έξυπνη κάμερα, είναι έξυπνο όλο το τηλέφωνο. Αυτό το smartphone λοιπόν την ώρα από το ανοιγόκλημα των βεφάρων μας μπορεί να αναγνωρίζει ότι το κοιτάμε, οπότε δεν σβήνει η οθόνη. Εκείνο το εκνευριστικό που ήταν που έπρεπε να διαβάζεις κάτι και κάθε τρεις και λίγο να πατάς και να λες πάνω μου σβήσε. Βλέπει ένα βίντεο και να σβήνει. Δεν υπάρχει πλέον στο Samsung Galaxy S3. Θες αυτή τη φωτογραφία, αυτό το βίντεο που βλέπεις τώρα να το δώσεις το όνομα σου στη Μάγδα. Μάγδα. Στη Μάγδα. Απλά έχει Μάγδα ένα Samsung, πλησιάζεις στις δύο συσκευές και μπορείς να μεταφέρεις μεγάλο όγκο αρχείων. Φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε τύπο αρχείου θες με ένα απλό άγγιγμα ή πλησίασμα ακόμα και πίσω από ένα τζάμι. Το S-Bin το λεγόμενο. Η έξυπνη κάμερα λοιπόν είναι καταπληκτική του οθόνη. Δεν σας είπα για αυτήν την οθόνη 4,8 ίντσες Super AMOLED. Μπορούμε να δούμε HD βίντεο, μπορούμε να τραβήξουμε HD βίντεο, μπορούμε και να δούμε HD βίντεο. Για το σχεδιασμό του τι έχει να δείτε. Κράτα τους φακελούς, δες πόσο λεπτό είναι. Έχω και μια ειδική θήκη γι' αυτό. Εφαρμόζει γάντι. Θα δεις και όλη καταπληκτική θήκη. Πρόσεχε Γιώργο, είναι πρωτότυπη η θήκη αυτή που έχουμε βρει για αυτό το Samsung. Έρχεται και γίνεται κάτι. Μπορείς να το δουλεύεις και από εδώ όπως βλέπεις. Μπορείς να κοιτάς και από αυτήν την τρίτη εδώ πέρα. Είναι λίγο δύσκολο στο φέρετε αυτό. Αν και το κάνει για κάτι, καλό θα είναι να το βγάλουμε από αυτή για να συνεχίσουμε. Ένα τέτοιο τηλέφωνο Γιώργο. Ωραία και θήκη, αλλά ένα τέτοιο τηλέφωνο Γιώργο πραγματικά πρέπει να το έχω συνέχει έτσι καθαρό, τρυπημένο γιατί κανονικά δεν υπάρχει ένα τέτοιο τηλέφωνο. Είναι στα όνειρα μόνο. Γιώργο όμως μπορείς να έχεις τρεις συσκευές εδώ πέρα για να διαλέξεις και να παίξεις μαζί τους όπως και να σε πάρουν φωτογραφίες για να πάρεις ένα τρελό ανοιχτό της Samsung και εσύ και οι φίλες σου. Για χαρά να λέμε σε λίγο.